ξαναβρεθήκαμε, εντάξει. Ναι, ναι, βέβαια, τι κανόμαστε, δεν τους πιστεύωτες. Βρεθήκαμε. Γιώργο, μαζί με τον Σωτήρη και μαζί με τον Γιάννο Ντουνάς, που είναι από το Ντουνάς Production, ο manager σας, έρχεται στην Αυστραλία τώρα. Είστε στην Αθήνα. Σήμερα εδώ είναι 25 Μαΐου, μετά από το μεσημέρι, κοντεύουμε 1:30. Τι ώρα είστε εκεί στην Αθήνα? Εμείς τώρα εδώ είναι 6:30 το πρωί, φεύγουμε, πάμε για Φραγκφούρτη. Από Φραγκφούρτη φεύγουμε, πάμε Σιγκαπούρη. Και από Σιγκαπούρη, αν θέλει ο Θεός η Παναγία, θα φτάσουμε Σίδνεϊ. Και αν βοηθήσει ο Θεός, θα βγούμε από το Σίδνεϊ και θα πάμε να κάνουμε την καραντίνα μας. Ναι, θα πάω στο Σίδνεϊ να κάνω την καραντίνα. Μα ναι, μας... την κάνουμε εκεί. Ναι. Πώς τα καταφέρατε? Μάλλον ο Πατρικός τα κατάφερε, αλλά εσύ... Το... Κοίταξε να δεις, όλοι βοηθήσανε να γίνει αυτό το πράγμα. Και ο Πατρικάκος, ναι, και ο Πίτερ, και βέβαια ο μάνατζερ εδώ που έχουμε μαζί, ο κύριος Ντούνος. Κατάλαβες, σε χαιρετάει, Ρούλα Γιάννη. Μπράβο, Ρούλα. Ναι, ευχόμαστε να έχουμε καλό ταξίδι και να πάνε όλα καλά. Θα πάνε όλα μια χαρά. Θα πάνε όλα μια χαρά. Μια... Πρέπει να προσέχετε μάλλον. Ναι. Δεν μου λες, Γιώργο, πώς το αποφασίσατε με όλα αυτά που γίνονται τώρα στην Ευρώπη, στην όλη τη γη μας, ναι, πώς το αποφασίσατε να έρθεις αυτό... στην Αυστραλία? Κοίταξε να δεις. Ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ακόμα πρέπει να κάνουμε την καραντίνα. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό. Γιατί άμα το είχαμε συνειδητοποιήσει, μάλλον δεν θα ξεκινάγαμε. Η οικογένειά σου, Γιώργο, η οικογένειά σου, πώς αισθάνεται τα παιδιά σου και χρόνια πολλά για το παλικάρι σας? Να είστε καλά, Ρούλα μου. Και τι αισθάνεται η οικογένεια? Για δουλειά πάω. Εγώ ούτως ή άλλως φεύγω πολλά χρόνια. Κάνω ταξίδια και Αμερική. Ναι, αλλά τώρα έχουμε... Τώρα είναι λίγο δύσκολα. Ναι. Είναι δύσκολα τώρα με αυτό το νιό που έπεσε, το παιδί μου, είναι πολύ δύσκολα. Τι να πούμε, τώρα θα δούμε. Και δεν έχω και τον ανιψιό μου. Έχω και τον ανιψιό μαζί, ο Κλαριζής είναι της αδερφής μου παιδί. Α, γεια σου, ωραία! Κατάλαβες, έχω ένα δικό μου άνθρωπο δίπλα. Κοίτα, όπως το... και τον Γιάννη, όποτε έχω έρθει Αυστραλία, έχω μαζί μου τον κύριο Ντούνα. Χωρίς αυτό, δεν πάω Αυστραλία εγώ. Τελείωσε. Οπωσδήποτε. Να το, ο Γιάννης. Να σας πει ο Γιάννης δύο κουβέντες. Ναι, Γιάννη, πες μου λίγες κουβέντες. Κάντε λίγο υπομονή και θα τα πούμε όλα εκεί πέρα. Όλα είναι καλά. Σύντομα, είναι... σύντομα. Καλά. Όρεξη έχουμε, κέφι έχουμε. Κοίτα, η Αυστραλία έχουμε. Και η παροικία εδώ πέρα, ελληνική παροικία, έχουν αγαπήσει τον Γιώργο και υπάρχει μεγάλη πιστοσύνη. Και ναι, το κλαρίνο, όλοι τρελαίνουν τώρα, δέχτηκε και ο Σωτήρης μαζί. Κοίταξε να δεις, αν δεν τους αγαπούσα και εγώ τόσο πολύ, δεν θα το αποφάσισα τώρα να το κάνω, ναι, αυτό το ταξίδι με αυτά τα δεδομένα, κατάλαβες? Εγώ είχα την τιμή, Γιώργο, σε γνώρισα όταν ήσταν με την τιμή. Ναι, ναι, ναι. Περάσαμε τέλεια βραδιά. Ήταν απίστευτο αυτό το γλέντι και η αλήθεια είναι... Ήταν ωραία, ναι. Το λοιπόν, λαϊκό θέλει κλαρίνο. Να σας πήγε το κλαρίνο δύο κουβέντες, γιατί πρέπει να πούμε, ναι, μέσα, Ρούλα μου. Ναι. Σωτήρη μου, πες μου. Παιδί μου, δεν μου λες... Είναι δεύτερη φορά η Αυστραλία. Είναι τρίτη φορά. Είναι τρίτη φορά. Είχα πάει και πρώτη φορά με το 2010 με τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Την αδερφή του Γιώργου. Και δεν μου λες... Τρίτη φορά αναμένουμε. Και δεν μου λες πόσο χρόνο ήσουν όταν σήκωσες το κλαρίνο? Ήμουν μικρός. Ήμουν 7 χρονών. 6-7 χρονών, ναι. Ναι, έπαιζε, ναι, και ο πατέρας μου κλάρινο και οπότε ήταν εύκολο, δεν ήταν δύσκολο. Και πήρες το φύλλα. Επειδή πρέπει να φύγουμε... Κοίτα, καλό ταξίδι, παιδιά, καλό ταξίδι. Η ελληνική παρέα εδώ πέρα τρελαίνεται. Σας εύχομαι καλό ταξίδι, θα σας δούμε σύντομα. Προσέξτε και όλα πάνε καλά. Φιλάκια. Ευχαριστούμε, Ρούλα μου, για τη συνομιλία που είχαμε. Να σε έχει ο Θεός καλά. Έλα μου, γεια.